Στο κόκκινο και με προβλήματα λόγω υποστελέχωση, που καθιστούν από ελλειπή μέχρι επικίνδυνη τη λειτουργία των νοσοκομείων, βρίσκονται τα νοσοκομεία του νησιού, με την εορταστική περίοδο να δοκιμάζει τι αντοχέ του συστήματο, που δείχνει αδύναμο να καλύψει τι ανάγκε. Με τον μπούσουλα των συγχωνεύσεων, αλλά και τα προσωρινά λουκέτα, προσπαθούν κόβοντα και ράβοντα να βγάλουν τι εφημερίε και τι βάρδιε στα νοσοκομεία. Δεν βγαίνουν οι βάρδιε πλέον του προσωπικού, του νοσηλευτικού προσωπικού, είτε αφορά. Κύρο νοσηλευτικό προσωπικό, είτε βοηθητικό προσωπικό. Σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου δεν επαρκούν πλέον οι νοσηλευτέ για να στελεχώσουν τα τμήματά του με ασφάλεια. Μετά την αποκάλυψη ότι η παθολογική κλινική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου θα παγώσει τι εφημερίε για την εβδομάδα τη πρωτοχρονιά, το κλίμα γίνεται όλο ένα και πιο βαρύ παρά τι δεσμεύσει των υπευθύνων για άμεση αποκατάσταση του προβλήματο που εντοπίζεται στην έλλειψη των ιατρών. Υπεγράφει ο επικουρικό στην παθολογική του Βεντζελίου. Αυτό ο επικουρικό βγήκε σε παλιά προκήρυξη που είχε την άγωνη και έρχονται άλλοι δύο απαθολόγοι. Για να ενισχύσουν τον Ευεντζέλιο Πακνή. εβδομάδα τη Πρωτοχρονιά, εάν δεν βρεθεί, πρόβλημα, αν δεν βρεθεί λύση με γιατρό, σίγουρα η εφημερία δεν θα γίνει. Στο κόκκινο όμω, λειτουργούν πολλέ κλινικέ και στο παγνί λόγω υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό στο ακτινολογικό ενδεικτικά, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, σύντομα δεν θα μπορούν να γίνονται ακτινογραφίε, ενώ με σοβαρά προβλήματα λειτουργούν στα όρια μάλιστα τη κατάρρευση η παιδιατρική, η γναθοχυρουργική και σπονδυλική στήλη, η ψυχιατρική κλινική, η παθολογική η ογκολογική, η καρδιολογική, η νευροχυρουργική και η γενική παθολογική. Αυτή τη στιγμή για να λειτουργήσουν κάποια τμήματα και να πάρουν εργαζόμενοι άδειε, έχουμε για παράδειγμα κίσιμο για μερικέ μέρε ή εβδομάδε τη καρδιοχυρουργική κλινική, εβδομαδε τη κλινικη μεταφορα των περιστατικών στην αγιοχειρουργική για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγιοχειρουργική κλινική και να πάρουν πέντε εργαζόμενοι την άδειά του που αντιλαμβάνει τα ρεπό του που έχουν σωρευτεί κατά δεκάδε για κάθε εργαζόμενο. Έχουν δίκιο ότι υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει όμω σε διαδικασία τοποθέτηση γιατρών πρώτων και δεύτερων με τον καινούριο χρόνο από ότι προγραμματίζεται νοσηλευτικό προσωπικό. Αν και έχει μπει η υπογραφή για τη μετακίνηση του παιδιάτρου από την Ικαρία στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, η διαδικασία που επιβάλλει να περάσει από ΦΕΚ καθιστά δύσκολη τη λειτουργία τη κλινική, που εκτιμάται ότι δεν θα μπορεί να κάνει εφημερίε μέχρι και τι 27 Δεκεμβρίου. Ενώ αυτέ τι μέρε βλέπουμε και πηγαίνουν τη μία τροπολογία μετά την άλλη στη Βουλή, αυτοί είναι εμφανώ ότι ενδιαφέρονται για το πώ θα μείνουν στην εξουσία και πώ θα διασφαλίσουν του εαυτού του και για ένα θέμα που αφορά τόσο κόσμο και τόσα παιδιά δεν έχουν ενδείξει το παραμικρό ενδιαφέρον. Τα σωματεία των εργαζομένων. Έκρουσαν για μία ακόμη φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Όπω εξήγησαν, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια διαφοροποίηση παρά μόνο επιδείνωση. Αφού, όπω τόνισαν, με το νέο έτος θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι θα καταγραφεί νέο μαζικό κύμα παρετήσεων εργαζομένων που βαδίζουν προ συνταξιοδότηση.